Φυσικά, αυτά είναι επιπλέον του ΕΣΠΑ. Αυτά αυτό είναι το πρόγραμμά μα. Δεν καταλάβατε. Ότι ναι, πάμε να αξιοποιήσουμε. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι το Γιούγκερ εμεί το ψηφίσαμε και το πρόγραμμα του Γιούγκερ εμεί το βγάλαμε, βγάλαμε στι εκλογέ. Και με συγχωρείτε, εγώ το πρόγραμμα του Γιούγκερ κατέβηκα. Των κοινωνιών είναι αυτά. Για να σα πω δηλαδή να θυμίσω με ποιον ήσασταν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσετε και μια απάντηση. Τι κάνουμε στο εσωτερικό. Αυτό είναι το πρόγραμμά μα. Εκτό των άλλων, των αναμενωμένων, διεκδικήσιμων κτλ. Εδώ έχετε ένα πρόγραμμα που τελειώνει. Ναι, βέβαια. Και το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση λέει: λεφτά δεν χρειαζόμαστε. Βεβαίως, δεν χρειαζόμαστε. Όλοι καταγράφουν κενό χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό για την Νέα Χρονιά. Δεν χρειαζόμαστε, κύριε Λύριτζη. Δεν χρειαζόμαστε, κύριε Λύριτζη, διότι υπάρχει το μαξιλάρι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για σας υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει και θέλω να το δούνε. Το οποίο ένα μέρος του, ακόμη και αν χρειαστεί μετά τα stress test των τραπεζών, να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες, το υπόλοιπο θα μείνει και το έχουμε δανειστεί στο όνομα του ελληνικού λαού γι' αυτό. Έχει πληρωθεί στο χρέος. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει η ρευστότητα την οποία έχουν βρει ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών και την έχουν τοποθετήσει ως άθροισμα και είναι το κομμάτι που μπορεί να μας καλύψει μαζί με συγκεκριμένο δανεισμό από τις αγορές. Γιατί η Ελλάδα δανείζεται. Η Ελλάδα δανείζεται με καλούς όρους, η Ελλάδα φτιάχνει την καμπύλη των επιτοκίων, η Ελλάδα μπορεί να είναι μια κανονική χώρα από τις αρχές του επόμενου χρόνου και με τη συμφωνία των εταίρων να πάρει την πιστοποίηση του χρέους. Η Ελλάδα, εντάξει, με συγχωρείτε, οι Έλληνες στο τέλος του μήνα όμως θα πληρώσουν. Ακούστε, κύριε Βουτσέ, να σας πω κάτι. Εμείς δεν λέμε ότι θα καταργήσουμε τον ΕΜΦΙΑ. Εμείς λέμε ότι κάναμε, ότι έγινε τεράστιο λάθος στον ΕΜΦΙΑ και ότι υπάρχει επαναπροσδιορισμός του ΕΜΦΙΑ και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Άλλο κάναμε τα λάθη και διορθώνουμε και άλλο είναι λάθος ο ΕΜΦΙΑ. Συνολικά είναι λάθος. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα το οποίο το βλέπουν ξανά και συνολικά στο οικονομικό επιτελείο και διορθώνεται. Λέμε όμως ότι ο πόρος των 2,6 δις δεν μπορεί να λύσει. Με τον ΕΦΙΑ θα μας πάτε σε εκλογές, κύριε Σπυράκη. Και με αυτό το φορολογικό καθεστώς που έχουμε τώρα θα πάτε σε εκλογές. Ούτε δόσεις δεν μπορείτε να δώσετε. Κύριε οικονόμου, αν πάμε στη Μέρκελ, την παρακαλάμε για τις δόσεις. Η κυβέρνηση πάει να κινηθεί και στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και της αύξησης του αριθμού των δόσεων και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό ανεξαρτήτως των απόψεων που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκ των τριών της Τρόικας, η κυβέρνηση πάει να κινηθεί και το έχει ήδη ανακοινώσει και στη διόρθωση του ΕΜΦΙΑ και σταδιακά στην αντικατάσταση του με μια άλλη εκδοχή. Ως εκ τούτου, κανένας δεν λέει ότι υπάρχει ένα καθεστώς αλάφητων και ένα σύστημα το οποίο τα κάνει όλα καλά. Λέει όμως ότι ξέρει τη δουλειά. Εγγυάται ότι δεν σε ξαναβάζει σε περιπέτεια, δεν σε βάζει σε περιπέτεια. Μα δεν και στο τέλος σε, αυτού του δρόμου. Με συγχωρείτε, κύριε Βουτσιμή. Και πρέπει να βγούμε. Με συγχωρείτε, κύριε Βουτσιμή, να σας ρωτήσω κάτι. Τον Ιούνιο του 2012 και με βάση τα διεθνή δημοσιεύματα, όταν ερχόντουσαν τα λεφτά στην Ελλάδα με τα αεροπλάνα, δεν ήμασταν και οι δύο εδώ. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, προς Θεού, ποια είναι η σύγκριση. Σε χειρότερη. Με συγχωρείτε. Μπήκαμε με μόνο κρατικό χρέος και τώρα έχουμε ιδιωτικό χρέος στο ύψος του ΑΕΠ και το stress test των τραπεζών, τραπεζικό πρόβλημα, ενώ δεν είχαμε τραπεζικό πρόβλημα όταν μπήκαμε στην κρίση. Είμαστε με τρία προβλήματα τώρα. Ρυθμίζουμε τα κόκκινα δάνεια και το τραπεζικό μας πρόβλημα προέκυψε και εξαιτίας του ότι έσκασε η Ελλάδα. Το ότι πήγε η Ελλάδα να φτωχεύσει και κουρέψαμε το μόνο γάμα. Κάποιοι έχουν σκάσει από λεφτά και το ξέρετε. 200 δις έχουν στήσει. Δεν είναι συζήτηση αυτή. Ανήκετε στο χώρο που συζητάει να μην γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και εκείνων που έχουν πλαστάξει το ειδικά. Παρακαλώ αυτό πολύ, ακόμη και η νεοεκλεγής περιφερειάρχης δεν μπαίνει να δει αν εσύ και εγώ μπήκαμε στο δημόσιο με πλαστό πτυχίο. Αυτά είναι ζητήματα ηθικής, πολιτικής ηθικής. Το οποίο κατά δεν έπρεπε, κύριε Βούτση. Του παρελθόντος για να δημιουργήσουν δεξαμενή απολύσεων. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αξιολόγηση σήμερα. Όταν έχουν φτάσει να έχουν το 1/3 Λέτε όχι στην αξιολόγηση με αυτόν τον τρόπο. Λέμε όχι στην αξιολόγηση με αυτόν τον τρόπο, διότι δεν πρόκειται περί αξιολόγησης. Άρα να μείνουν μαϊμού μέσα. Είναι κόλπο για να ξεκινήσει. Υπάρχει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας από το 1950. Υπάρχουν συμβούλια, έχουν καταλήξει. Γι' αυτό δεν έχει απολυθεί κανείς από το 50. Όχι, το 14 απολύθηκαν, όχι το 50. Από το 50 μέχρι το 14. Όχι, απολύθηκαν. Όχι, απολύθηκαν. Όχι, απολύθηκαν. Όταν υπάρχουν ποινικά κολλάσματα. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα κομμάτι τη δουλειά τη αριστερά στου θεσμού που μετέχει. Μισό λεπτό. Αξιολόγηση αυτό λέω, κύριε Βούτση. Η αριστερά που κατηγορούσε επί δεκαετίες το πολιτικό σύστημα και δικαίως όπως αποδείχθηκε για ρουσφετολογική πολιτική, για ανθρώπους που μπαίνουν από το παράθυρο, για κομματοκρατία κτλ. Δεν θα έπρεπε να είναι πρώτη να διεκδικεί ακριβώς την εκαθάριση της κατάστασης για να αποδείξει και αυτά που λέγε. Να το πω και έτσι κοντά. Βεβαίως. Στην εκαθάριση με τον τρόπο που πρέπει.
με τον τρόπο που προβλέπει ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας, με τους προϊσταμένους, με τους επιθεωρητές, με τις εκθέσεις, με αυτό που γίνεται. Ολοκληρώσαμε, κύριε Βούτση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είναι εκεί έξω χιλιάδες προσοντούχοι πτυχιούχοι, να υπάρχει διαδικασία του ενός προς ένα για το δημόσιο και να παραμένουν στο δημόσιο αυτοί με πλαστά πτυχία. Καλημέρα και στο δύο, παρακαλώ, κύριε Βούτση. Πάμε στο ρεπορτάζ μας.